Με σύγχρονες μεθόδους απεριφρονείται στο εξής το μέτρο του δακτυλίου στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, καθώς ο Δήμος προμηθεύτηκε ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής, το οποίο πολύ σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία. Το σύστημα αυτό στην ουσία θα καταγράφει μόνο τις πινακίδες των οχημάτων που διέρχονται από τις εισόδους και εξόδους του ιστορικού κέντρου και θα το χειρίζεται αποκλειστικά και μόνο η ελληνική αστυνομία. Ο εξοπλισμός αυτός ανήκει στην ελληνική αστυνομία. Κανείς δεν μπορεί να το διασφαλίσει. Εμείς πιστεύουμε στην αναγκαιότητα οποιαδήποτε νέα τεχνολογία η οποία μπορεί να μας κάνει να παρέχει διευκολύνσεις. Γνωρίζετε ότι δυστυχώς και το κεντρικό κράτος αλλά και οι Δήμοι έχουν τεράστια έλλειψη προσωπικού και δεν είναι σε θέση να αστυνομεύσουν το σύνολο της πόλης τους καλοκαιρινούς μήνες, οι οποίες ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθούν και οι κάμερες καταγραφής, ενώ το όλο σύστημα θα θυμίζει τις κάμερες καταγραφής που υπάρχουν και στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Το μέτρο αυτό που αναφέρεται με την ηλεκτρονική καταγραφή γίνεται σύμφωνα με την νομοθεσία. Τοποθετούνται πληροφοριακά σήματα και το επόμενο διάστημα θα έχουμε την τοποθέτηση σε πιλωτική μορφή των πρώτων καμερών, οι οποίες το μόνο που κάνουν είναι να ελέγχουν τις πινακίδες και να πιστοποιούν την είσοδο σε συγκεκριμένους αριθμούς. Σύμφωνα με την χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε την παραβατικότητα, ούτως ώστε να σταματήσει αυτό το νοσηρό φαινόμενο. Έκκληση ωστόσο της Δημοτικής Αρχής, κυρίως προς τους δημότες, είναι να αλλάξουν νοοτροπία και να μην παραβιάζουν το δακτύλιο, δεδομένου ότι ο στόχος του μέτρου δεν είναι εισπρακτικός. Ο σκοπός του μέτρου αυτού, δεν θέλω να παραξηγηθούμε, δεν είναι η αυστηρή αστυνόμευση, αλλά ευαισθητοποίηση των πολιτών και η τήρηση συγκεκριμένων κανόνων. Συνεχίζεται λοιπόν η προσπάθεια, δεν είναι τραγική. Σε κάποια σημεία ίσως να παρατηρείται κάποια υψηλότερη παραβατικότητα, αλλά αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με την τυχόν ολιγορία των υπηρεσιών, που δεν υπάρχει, έτσι, ούτε από εμάς ούτε από την αστυνομία, αλλά με εκείνους που παραβιάζουν ασύστολα την υπόθεση του ιστορικού κέντρου. Και δεν εννοώ άλλους παρά μόνο τους υπαλλήλους των καταστημάτων καφεστίασης, αλλά και τους κατοίκους. Σε ό,τι αφορά στις παραβάσεις που θα βεβαιώνονται από την Ελλάς, αυτές θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Κατοικίας του Παραβάτη για τα περαιτέρω, δηλαδή θα ακολουθείται η ίδια ακριβώς διαδικασία με τις κλήσεις που λαμβάνουν οι παραβάτες και από τις κάμερες του βόρειου δικού άξονα Κρήτης.